Θήκειεν Θεός και ζωής πλήρης, αναδεύεται τη Εκκλησία ισορρός των μυρυπνών λείψανων σου, εις της επτυκομιδή κομιζόμεθα τας δωρεάς Νικηφόρε του Πνεύματος. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέο. Δεκατρείς Μαρτίου, που πλοίου ιερομάρτυρος Αθηνών, ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αφρικανού Πουπλίου Τερεντίου Αβίβου και Χριστίνης των Μαρτύρων, Μαρίου Επισκόπου Σεβαστίας. Ο Άγιος Νικηφόρος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ως καλός ποιμένας αγωνίστηκε για την ορθή πίστη και η θαρετή απάντησή του στον Αυτοκράτορα, «Προτιμώ να πεθάνω στην εξορία παρά να αρνηθώ την πίστη μου», έγινε πραγματικότητα. Επιλέοντος του πέμπτου του σφοδρού πολεμίου των ιερών εικόνων, αναγκάστηκε να παραιτηθεί στα μέσα Μαρτίου του 815. Αφού αποχαιρέτησε το ποιμνιό του, πέρασε νύχτα από το Βόσπορο και ήλθε εξόριστος σε κάποια μονή. Όταν πέθανε ο Λέων, ο Νικηφόρος επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, επί Μιχαήλ του Πρώτου. Ο βασιλιάς αυτός υποσχέθηκε στον Νικηφόρο να τον επαναφέρει στην Πατριαρχία, με τον όρο να μην ανακοινήσει πλέον το ζήτημα περί των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Νικηφόρος δεν συμφώνησε και έτσι εξορίστηκε ξανά από την πρωτεύουσα. Εκοιμήθη στην εξορία την Δευτέρα Ιουνίου του έτους 822, αλλά ο αγώνας υπέρ των ιερών εικόνων κάποτε εθριάμβευσε και τότε με αίτηση του Πατριάρχου Μεθοδίου στην Βασίλισσα Θεοδώρα ενεκρίθη η ανακομιδή του λειψάνου του στην Βασιλεύουσα και αναγνωρίστηκε σαν ένας από τους ενδοξότερους αθλητές της Ορθοδοξίας. Μάλιστα η Βασίλισσα παρεχώρησε και βασιλικό πλοίο, με το οποίο ο Πατριάρχης παρέλαβε το λείψανο του Αγίου Νικηφόρου, το οποίο επί 19 χρόνια έμενε ακέραιο και άθικτο. Κατά την επιστροφή, μεγάλο πλήθος του λαού και των επισήμων κάλυπτε την παραλία. Το Άγιο Λείψανο κατετέθη με ιερή πομπή στον Ναό των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινουπόλεως στις 13 Μαρτίου του 846. Ο Άγιος Πούπλιος Ιερομάρτης Επίσκοπος Αθηνών. Πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του δεν έχουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι ήταν Επίσκοπος Αθηνών μετά από τον Νάρκησο, κατά τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Κυβέρνησε το ποιμνιό του σαν καλός ποιμένας. Τελευταία δε έδωσε και τη ζωή του υπέρ των λογικών προβάτων, αφού ετελείωσε αυτήν με μαρτυρικό θάνατο στον διωγμό που έγινε επί Μάρκου Αυριλίου 161-180.